Πρωτότυπη εκδήλωση κατά του επικείμενου πολέμου στο Ιράκ πραγματοποίησαν το πρωί τα μέλη του κινήματος οικολόγων περιβαλλοντιστών, συνοδευόμενα από παιδάκια, στον χώρο παρά τις κεραίες στο ακροτήρι. Τα μέλη του κινήματος πέταξαν χαρταετούς, στους οποίους είχαν αναγράψει συνθήματα υπέρ της ειρήνης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο, όπως είπαν, να ευαισθητοποιήσουν τους μεγάλους της γης. Για ποιο λόγο πέταξαν σήμερα χαρταετών εδώ? Για να μην υπάρχει πόλεμος στο Ιράκ. Γενικά ο πόλεμος είναι ένα καλό πράγμα. Να μην υπάρξει ποτέ ξανά πόλεμος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κινήματος, ο χώρος παρά τις κεραίες επιλέγηκε συμβολικά για την εκδήλωση, γιατί όπως είπε, οι Βρετανικές βάσεις βοηθούν τους Αμερικανούς να λάβουν μέρος στον πόλεμο, ενέργεια η οποία προκαλεί οργή. Οι οικολόγοι περιβαλλοντιστές τονίζουν ότι οι εκδηλώσεις κατά του πολέμου του Ιράκ δεν θα σταματήσουν μέχρι εδώ, αφού αύριο προγραμματίζουν νέα δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας. Θα συνεχίσουμε και αύριο με μια εκδήλωση στη Λεμεσόν, στο Λόντα Μπιτς, όπου ο Αμερικανός πρέσβης θα κάνει μια εκδήλωση για την 11η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τους οικολόγους, οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα συνεχιστούν πιο δυναμικά, με την ελπίδα οι μεγάλοι της γης να αποφασίσουν να μην προχωρήσουν σε πόλεμο κατά του Ιράκ.